Έχετε αναρωτηθεί πώς γίνονται οι συμφωνίες? Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αρκετοί ίσως παραμελούν λόγω φόρτου εργασίας, αλλά είναι αρκετά σημαντικό και στο οποίο έχω δει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό background να κάνουν τα ίδια σοβαρά λάθη. Το πιο συχνό λάθος όταν βλέπω συμφωνίες είναι η σύγκριση του ισοζυγίου με τον αλυτικό καθολικό. Είναι όλοι χαρούμενοι ότι συμφωνούν, βάζουν μεγάλα πράσινα οκέι και υπογραφές, αλλά δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι συγκρίνει τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Πάμε όμως να βρούμε και την Έμι Μακρύ που θα μας βοηθήσει σε αυτό το βίντεο. Γεια σας, είμαι η Έμι Μακρύ. Ξεκινώντας, ας δούμε μερικούς ορισμούς. Τι είναι το αναλυτικό καθολικό? Η ανάλυση όλων των κινήσεων ενός λογαριασμού γραμμή-γραμμή. Τι είναι το ισοζύγιο? Το άθροισμα όλων των κινήσεων κάθε λογαριασμού. Έστω μια εταιρεία με ένα λογαριασμό, ας τον πούμε Γιώργο, το αναλυτικό καθολικό Γιώργος θα ήταν 5 και 5 και 5 για κάθε συναλλαγή. Και το ισοζύγιο θα ήταν 15. Την εποχή που τα λογιστικά βιβλία ήταν χειρόγραφα, αυτός ο έλεγχος ίσως να ήταν και ο πιο σημαντικός από όλους, γιατί το ανθρώπινο λάθος ήταν πιο συχνό, ακόμα και στις απλές αυτές προσθέσεις. Σήμερα όμως, που αγγίζουμε την εποχή των κβαντικών υπολογιστών, αν θέλουμε να ελέγξουμε ότι το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε κάνει σωστά τις πράξεις, okay, συνεχίζουμε έτσι. Αλλά θεωρώ πως έχουμε ξεπεράσει αυτό το όριο και πρέπει να μπούμε πλέον σε μεγαλύτερη ουσία στη δουλειά μας. Η δουλειά του λογιστικού νομολόγου εξελίσσεται και πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις. Οι υπολογιστές ήρθαν και ανέλαβαν να κάνουν ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας και ακόμα ένα μεγαλύτερο θα αναλάβει σε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη. Η προσκόλληση σε αρχαϊκές διαδικασίες δεν βοηθάει την εξέλιξή μας. Πρέπει γρήγορα να βρούμε και να εντοπίσουμε τα σημεία αυτά που θα συνεχίσουν να μας κάνουν ανταγωνιστικούς και με τα οποία θα προσθέτουμε αξία στον εκάστοτε οργανισμό που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Ας μπούμε οπότε στο θέμα μας λίγο πιο βαθιά. Γιατί είναι σημαντικές οι συμφωνίες? Η λογιστική είναι μια επιστήμη που διαχειρίζεται την αποτύπωση και παρουσίαση των πληροφοριών του οργανισμού. Ακούγεται σαν ορισμός που θα τέριαζε και στην πληροφορική, και αυτό δεν το έκανα κατά λάθος, αλλά θεωρώ ότι οι δύο αυτοί κλάδοι έρχονται σε πολύ στενή σχέση και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εγκαθίδρυση για τις τεχνητές νοημοσύνης. Οι πληροφορίες που θα αποτυπωθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση για τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων του οργανισμού. Συνεπώς, αποτελούν τα δεδομένα της διοίκησης. Αν δεν διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σου είναι ακριβή, συγκρίσιμα και συνεπή σε βάθος χρόνου, τότε αυξάνει τον κίνδυνο η διοίκηση να λάβει λάθος αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις. Κάπου εδώ αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο και ίσως είστε έτοιμοι να το πάρουμε στα σοβαρά. Όταν σκέφτομαι συμφωνία, λοιπόν, σκέφτομαι ότι πρέπει να διασφαλίσω ότι η πληροφορία που έχω αποτυπώσει είναι σωστή. Αυτή είναι και η πιστοποίηση που ζητάμε από τους ορκωτούς. Όλη η δουλειά τους μετουσιώνεται σε μία φράση. Ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν εύλογη και ακριβή εικόνα των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Και επειδή μιλάμε για λογιστική, το τι αποτελεί συμφωνία γίνεται πιο περίπλοκο ανάλογα με το τι είναι αυτό που θέλω να τεκμηριώσω. Την αρχική αναγνώριση ενός παγίου, το τρέχον υπόλοιπο μιας υποχρέωσης, τον υπολογισμό μιας πρόβλεψης, τον υπολογισμό ενός λογαριασμού τράπεζας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Ίσως δεν μπορέσουμε να τις καλύψουμε όλες, αλλά αυτό που πρέπει να σας μείνει είναι η συλλογή τεκμηρίων. Θα το ξαναπώ για να σας μείνει. Συλλογή τεκμηρίων. Η τεκμηρίωση είναι ένα κομμάτι της επιστημονικής μεθόδου. Και εδώ είναι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλη τη λογιστική ως επιστήμη. Οπότε ας επανέλθουμε στην εταιρεία με το λογαριασμό Γιώργο, όπου ο Γιώργος έστω ότι είναι ένας πελάτης και θέλοντας να συμφωνήσουμε θα τον καλούσαμε και θα του ζητούσαμε να μας πει το υπόλοιπο που έχει εκείνος ως πληροφορία. Και έστω ότι μας έλεγε 15 και λέγαμε «ΟΚ, συμφωνούμε, γεια σου». Συμφωνούμε όμως? Μπορεί και όχι, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε δώσει στο Γιώργο άλλα 10 και τα πλήρωσε, αλλά δεν γράφτηκε ποτέ πληροφορία. Οπότε, ίσως θα ήταν καλύτερα να είχαμε καρτέλα και να συγκρίνουμε κάθε κίνηση. Στην πράξη υπάρχουν άλλες 3-4 δικλείδες με τις οποίες θα έπιανε το παραπάνω σφάλμα. Αλλά εν προκειμένου θέλω να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να παρασυρθούμε σε πλάνη συμφωνίας. Κάθε συμφωνία που κάνεις πρέπει να ρωτάς τον εαυτό σου το τι ακριβώς συμφώνησες και τι σημαίνει αυτό. Επίσης, αν συμφώνησες κάτι, προσπάθησε να το κάνεις με τρόπο που να φαίνεται η σύνδεση και η συμφωνία. Εάν ένας τρίτος άσχετος ανοίξει το αρχείο σου, να μπορεί να αντιληφθεί τη συμφωνία ή τυχόν προσαρμογές ή τυχόν αποκλίσεις. Ακόμα και εσύ ο ίδιος, αν ανοίξει το αρχείο σου μετά από 3 χρόνια, σε έναν έλεγχο, δεν θα θυμάσαι τι έχεις κάνει, αλλά σήμερα έχουμε τη τεχνολογία με το μέρος μας. Δεν γράφουμε νούμερα στο χαρτί, αλλά σε υπολογιστικά φύλλα. Μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις με συναρτήσεις και σε καμία περίπτωση δεν φυτεύουμε νούμερα χωρίς να εξηγούμε του πώς ήρθαν.
Ιδανικά κάθε νούμερο σε ένα αρχείο Excel θα πρέπει να γίνεται link με την πρωτότυπη πηγή του και κάθε συμφωνία να παρουσιάζεται με συναρτήσεις. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα όμως για να μην σας κουράσουμε άλλο. Συμφωνία πελάτη. Συμφωνήστε ισοζύγιο πελάτη του δικού μας συστήματος με το υπόλοιπο όπως το παρέχει ο ίδιος ο πελάτης. Δεδομένου ότι τα τιμολόγια εκδίδονται από εμάς με συνήθως αρκετές δικλείδες ως διασφάλιση ότι τα έσοδα έχουν αποτυπωθεί σωστά, τυχόν αποκλήσεις θα οφείλονται είτε σε λάθος καταχωρήσεις του πελάτη, είτε σε μη εντοπισμό κάποιας πληρωμής. Αλλά είναι σχεδόν αδύνατο από τη μεριά μας να έχουμε ισόπωσες αντίθετες αποκλήσεις που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Οπότε, αν υπάρχει λάθος, μπορεί εύκολα να εντοπιστεί με συμφωνία υπολείπου. Επίσης, όταν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του MyData, θα είναι ένα ακόμα εργαλείο για τον εντοπισμό αποκλήσεων σε επίπεδο τιμολογίων εκατέρωθεν. Εφόσον ταυτόχρονα γίνει και συμφωνία των τραπεζών, έχουμε εξαλείψει σχεδόν όλους τους πιθανούς κινδύνους για ασφαλμένη απεικόνηση. Έλεγχοι και συμφωνίες μπορούν να υπάρχουν σε διάφορα στάδια και από διαφορετικά άτομα, ώστε να αποφεύγουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος ή να μην τεμπελιάζει το μάτι μας, βλέποντας το ίδιο πράγμα χωρίς ουσιαστικά να το βλέπουμε. Ένα δεύτερο μάτι μπορεί καμιά φορά να βρει εύκολα αυτό που χάνουμε εμείς. Σε έναν πελάτη, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κάνει συμφωνία καρτέλας ανά μήνα, αλλά και κάποιος άλλος, όταν καταχωρεί μια πληρωμή, να αναζητάει στην καρτέλα ποιο τιμολόγιο αφορά. Έτσι, μπορεί να βρει εύκολα τυχόν λάθη που μπορεί να έχουν γίνει ή παραλήψεις. Συμφωνία προμηθευτή. Ομοίως και εδώ θα ήταν προτιμότερη η λήψη καρτέλας από τον προμηθευτή, προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν μη παρελειφθέντα τιμολόγια. Όταν καταχωρείς πληρωμές, ψάχνεις ποια τιμολόγια αφορούν. Αν δεν σου ταιριάζει κάτι, τότε μπορεί να βρεις ότι λείπει κάποιο τιμολόγιο ή να βρεις αν υπάρχει παραδρομής ή διαπληρωμή προηγούμενης μέρας και ούτω καθεξής. Συμφωνία εμπορικού λογιστικής. Στη σύνδεση εμπορικών υποσυστημάτων με λογιστική, η λογιστική έχει ένα συγκεντρωτικό λογαριασμό χάριν ευκολίας και όλη η ανάλυση υπάρχει στο εμπορικό υποσύστημα. Δηλαδή, έστω ότι έχουμε 10 πελάτες, στο εμπορικό υποσύστημα μπορούμε να δούμε το υπόλοιπο και τις κινήσεις ανά πελάτη, ενώ στη λογιστική θα υπάρχει σε ένα λογαριασμό το σύνολο και των 10 πελατών. Εδώ μας ενδιαφέρει η σύγκριση των δύο υποσυστημάτων, καθώς είναι πιθανό, αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δικλείδες, να κινηθεί ένα εκ των υποσυστημάτων χωρίς να ενημερώσει το άλλο, οπότε εκεί θα δημιουργηθεί απώλεια πληροφορίας και ασυμφωνία των υποσυστημάτων, το οποίο δεν θα κάνει και πολύ χαρούμενους τους ελεκτές σας. Συμφωνία μισθοδοσίας. Επίσης, ένα σημείο που συνήθως εμπλέκει δύο διαφορετικά υποσυστήματα. Ίδια λογική ότι πρέπει μισθοδοτικές καταστάσεις να συμφωνούν με τους αντίστοιχους λογαριασμούς λογιστικής. Συμφωνία αποθεμάτων. Εδώ πλέον έχουμε συμφωνία λογιστικού συστήματος και φυσικής απογραφής. Εννοείται ότι η φυσική απογραφή δεν χρειάζεται να γίνει με το χέρι, αλλά μπορούν να επιστρατευτούν υπολογιστές, σκάνερ barcode, όπου θα συλλέξουν τις πληροφορίες και θα συγκριθούν με τα υπόλοιπα του λογιστικού συστήματος. Συμφωνία τραπεζών. Συγκρίνουμε το αναλυτικό καθολικό μας κίνηση-κίνηση με το αντίγραφο λογαριασμού της τράπεζας. Η συμφωνία πρέπει να είναι ανά ημέρα και ανακοίνηση και να προηγηθεί τη συμφωνία πελατών και προμηθευτών. Μεγάλη προσοχή, καθώς μπορεί να έχεις πάρα πολλές ίδιες κινήσεις και μπορεί κάτι να ξεχάσεις, οπότε συμφωνείς γραμμή-γραμμή και επιβεβαιώνεις υπόλοιπο ανά ημέρα. Επίσης, μπορεί να έχεις ίδιες εισπράξεις από διαφορετικούς πελάτες ή εισπράξεις από άγνωστα ονόματα που τελικά τα έχει πληρώσει η γυναίκα του πελάτη σου γιατί εκείνη διαχειρίζεται το ταμείο και χρειάζεται γενικότερη συγκέντρωση ώστε να μην δημιουργήσεις λάθος καταχωρήσεις. Αν γίνει λάθος, θα το εντοπίσεις έπειτα στη συμφωνία πελατών εφόσον λάβεις καρτέλα από τον πελάτη σου. Οπότε, έχεις μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Αλλά κάθε λάθος δημιουργεί χαμένες εργατόρες άσκοπης αναζήτησης. Είναι προτιμότερο να επιδεικνύεις μεγάλη προσοχή στη πρωτογενή καταχώρηση της πληροφορίας, ώστε να διευκολύνεις το έργο σου. Ή ακόμα καλύτερα, να κάνεις χώρο στη πληροφορική και να αφήσεις στους υπολογιστές να αναλάβουν τις καταχωρήσεις για λογαριασμό σου, καθώς το μεγαλύτερο όγκο θα είναι καλύτερη από εσένα, ταχύτερη, ακούραστη και αλάνθαστη. Σπατάλησε το χρόνο σου για να αναπτύξεις συστήματα που θα αυτοματοποιούν τις καταχωρήσεις και ανέλαβε έπειτα τη συντήρηση και τον έλεγχό τους. Η δουλειά μπορεί να τυποποιηθεί και να αυτοματοποιηθεί, αλλά ο επιστήμονας επαγγελματίας θα πρέπει να έχει αποκτήσει τον τρόπο σκέψης ώστε να προσαρμοστεί σε κάθε νέο περιβάλλον, σε κάθε νέα συνθήκη, ικανοποιώντας στο μέγιστο τους στόχους της θέσης του.
Η δουλειά μας είναι να τεκμηριώνουμε ότι η πληροφορία αποθηκεύεται σωστά. Και η επιθυμία μου είναι ότι η γνώση θα πρέπει να διαχέεται απρόσκοπτα. Η αποθήκευση της γνώσης και της εμπειρίας είναι κομμάτι της εξέλιξής μας. Ένα μεγάλο άλμα στην εξέλιξη του ανθρώπου έγινε όταν πέρασε από τον προφορικό λόγο στον γραπτό. Η γνώση έπαψε να είναι χαλασμένο τηλέφωνο και μπορούσε να μοιραστεί σε περισσότερους και σε επόμενες γενιές χωρίς να αφήνει έρμεο της μνήμης και της κατανόησης των κατόχων της. Η πληροφορία πρέπει να αποθηκεύεται χωρίς λάθη, χωρίς μεροληψία, στο ακέραιό της και να είναι άμεσα διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους. Και η γνώση πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταβιβάζεται χωρίς κόστος, χωρίς εμπόδιο, χωρίς εγωισμό. Και κάπου εδώ ερχόμαστε στο τέλος του επεισοδίου. Ελπίζω με αυτό το βίντεο να σας βοήθησα να κατανοήσετε τη σημαντικότητα της τεκμηρίωσης και της κριτικής σκέψης επί μιας συμφωνίας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.